Λοιπόν, πάμε να τον δούμε. Αλέξανδρος Νίκλαν, σύμβουλος σε θέματα ασφάλειας και ειδικός στον τομέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για ακόμα μία φορά για ένα θέμα το οποίο είναι λεπτό και θέλει και ειδικές γνώσεις. Μία πρώτη εκτίμηση από αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα στην δημοσιότητα. Βασικά είναι μία συνέχεια μίας κατάστασης η οποία έχει ξεκινήσει από το 2014 όσον αφορά το δίκτυο κατασκόπων της ρωσικής επιρροής. Από τα χτυπήματα στην Τσεχία ουσιαστικά μέχρι και σήμερα, και βλέπουμε μια, όπως είπατε πολύ σωστά, μια προσπάθεια αποδιοργάνωσης και εξάρθρωσης του δικτύου αυτού από το σύνολο του δυτικού κόσμου έναντι της Ρωσίας. Αυτό είναι η επικεφαλίδα, ας πούμε. Λέγαμε και πριν μιλήσω μαζί ότι στην Σουηδία βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνοδος στελεχών από διάφορες υπηρεσίες πανευρωπαϊκά με ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Προ μία ή δύο εβδομάδων εκδόθηκε και ένα paper συνοπτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα, προφανώς έτσι, λόγω πολέμου, και ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει τώρα και ψάχνεται. Ναι, ισχύει. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι που χτύπησε ουσιαστικά και κινητοποίησε τις υπηρεσίες πληροφοριών ήταν η σύλληψη ενός Ρώσου κατασκόπου, ο οποίος προσπάθησε να μπει μέσα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Mm-hmm. Να προσληφθεί δηλαδή εκεί. Mm-hmm. Η σύλληψη του έγινε στην Ολλανδία. Το όνομά του ήταν, αν θυμάμαι καλά, Σεργέι Βλαντιμίροβιτς, δεν θυμάμαι το επώνυμο, συγγνώμη. Mm-hmm. Και ήταν μέλος της DRU, δηλαδή του Intelligence Office των Ρώσων. Εκεί ουσιαστικά χτύπησε το καμπανάκι και από εκείνο το σημείο και μετά, μέχρι και σήμερα, έγινε αυτό τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 2022, αν θυμάμαι καλά, και από εκείνο το σημείο και μετά μετράμε πάνω από 300 συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας σε όλη την Ευρώπη. Ναι, είναι αρκετή. Δεν μιλάμε μόνο για τους λεγόμενους illegals, όπως βγήκε τώρα αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν και μια ιδιαίτερη εκπαίδευση. Μιλάμε γενικότερα για ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται ότι είχαν συνδέσεις με τη Ρωσία και δίναν πληροφορίες. Μπορεί να ήταν διπλωματικοί ακόλουθοι, μπορεί να ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξένες υπηκότητες και συνεργαζόντουσαν, ας πούμε, ως πληροφοριοδότες, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Και αξιωματική συλλήψη. Αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα συνελήφθη ένας κυβερνήτης φρεγάτας στην Ιταλία, κάτι τέτοιο. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Και αξιωματικοί άνθρωποι των ενόπλων δυνάμεων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν συλληφθεί. Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα συνελήφθη ένας κυβερνήτης φρεγάτας ή κάτι τέτοιο, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας. Να μην πάμε πολύ μακριά. Θυμίζω ότι το 2018 εδώ πέρα είχαμε μια συντονισμένη κίνηση από την τότε κυβέρνηση, όπου απέλασε γύρω στους 12-18 ανθρώπους από τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φαινόταν ότι είχε ένα δίκτυο ρώσικης κατασκοπίας και μάλιστα δημιούργησε μια έντονη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, mm-hmm. όπου μας θεώρησε έκτοτε εχθρική χώρα προς αυτήν. Το συγκεκριμένο δίκτυο στο οποίο εντασσόταν, το συγκεκριμένο είδος μάλλον πρακτόρων στο οποίο εντασσόταν και η συγκεκριμένη που συνελήφθη, πώς λειτουργεί? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αν θέλουμε να βρούμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω, υπάρχουν δημόσια στοιχεία από το FBI, mm-hmm. από την επιχείρηση Ιστορίες Φαντασμάτων, έτσι το είχαν ονομάσει, mm-hmm. όπου είχαν εξαρτώσει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο από πράκτορες οι οποίοι ήταν κατάλοιπα του ψυχρού πολέμου. Είχαν δημιουργήσει δηλαδή ένα δίκτυο κατασκόπων, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Αμερική, είχαν πάρει κάποιες πλαστές ταυτότητες, όπως η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία βρισκόταν εδώ πέρα. Εκπαιδεύτηκαν, αναπτύχθηκαν κάποιες όχι τεχνογνωσίες, κάποιες ικανότητες δικές τους, mm-hmm. από το ρώσικο κράτος με πολύ μεγάλο κόστος, δηλαδή και σε χρόνο και σε χρήμα. Βρέθηκαν στην Αμερική, λειτουργήσαν δίνοντας πληροφορίες ή προσεγγίζοντας ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες προς τη ρωσική κυβέρνηση. Και έγινε μια συντονισμένη επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει, από το FBI, όπου όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν και μάλιστα υπάρχουν και επίσημα έγγραφα γι' αυτό. Σε συνέχεια αυτού του πράγματος, όπως είπα και πριν, υπήρξε μια ακόμα συντονισμένη επιχείρηση στην Τσεχία το 2014, όπου αντιμετωπίσανε μέλη από την ομάδα 2955, σωστά, της DRU, οι οποίοι κάναν συντονισμένα χτυπήματα στην Τσεχία και αμέσως μετά στη Βουλγαρία, με σκοπό να ξεκινήσουν μια αποσταθεροποίηση κινήσεων για την εισβολή στην Κριμαία. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πλαίσιο όλων αυτών των πραγμάτων. Οι άνθρωποι αυτοί που ονομάζονται illegals, εντάξει, είναι ένα ιδιότυπο όνομα,
οι οποίοι εκπαιδεύονται και αποκτούν ικανότητες στη διαχείριση πληροφοριών και στην υποκίνηση καταστάσεων, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι συνολικά αυτού που ονομάζουμε πίσω από το παραβάν. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι πάμε σε πολύ εξειδικευμένα σημεία. Όχι, εντάξει, έχει σημασία, επειδή έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει αυτό πανευρωπαϊκά και έχουμε και την πρώτη δημόσια την πρώτη δημοσιοποίηση εδώ τέτοιου γεγονότος, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και συνέχεια. Άρα, καλό είναι να έχουμε μια εικόνα. Αυτά τα δίκτυα, το συγκεκριμένο είδος, είπατε ότι εμπλέκεται ως αποστολή, μάλλον έχει την συλλογή πληροφοριών, προφανώς την αξιολόγησή τους και την υποκίνηση καταστάσεων. Ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά μέλη τα οποία παίρνουν κάποιες ταυτότητες με πλαστή ιδιότητα. Με ειδική ιδιότητα, με συγχωρείτε, η οποία μπορεί να είναι αυτό που είπαμε και πριν, κάποιος ακόλουθος ή να είναι κάποιος ο οποίος κινείται και έχει επαφή με το κοινό και μπορεί να προσεγγίσει πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να είναι καθηγητής αυτό, έτσι. Ναι. Το έχουμε δει και από άλλες υπηρεσίες σε άλλες περιοχές. Ή μπορεί να είναι γιατρός. Ή μπορεί να είναι, εν πάση περιπτώσει, κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να διαδώσει πληροφορίες ώστε να υποκινήσει καταστάσεις. Μην ξεχνάμε πως ξεκίνησαν οι πορτοκαλί επαναστάσεις στην Ουκρανία. Σωστά. Σωστά. Θυμάμαι την περίπτωση, μάλιστα είχαμε κάνει και ένα φάκελο στα επίκαιρα και το είχα αναλύσει και στην εκπομπή παλιότερα, ενός σοβιετικού αρχές δεκαετίας 80 που είχε αυτομολύσει, σοβιετικού που ήταν στην KGB τότε και μάλιστα επικεφαλής, αν θυμάμαι καλά, ψυχολογικών επιχειρήσεων, Γιούρι Μπεσμέροφ το όνομά του, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος περιέγραφε το πώς λειτουργούσε η Σοβιετική Ένωση τότε, προφανώς και η Ρωσία μετά, βάσει αυτό το εγχειρίδιο, νομίζω κοινό είναι για, λίγο πολύ για όλες τις υπηρεσίες, το πώς δραστηριοποιεί το τότε η Σοβιετική Ένωση για να υπονομεύσει τα εχθρικά προς αυτήν κράτη και περιέγραφε 6-7 στάδια τα οποία στο συνολικό τους κύκλο διαρκούσαν 25 χρόνια. Και εξηγούσε γιατί ήθελε 25 χρόνια, στόχος ήταν να βάλουν και μία γενιά να στην ουσία να αλλοιώσουν την αντίληψη μιας γενιάς ή δυνατόν αρχής γενομένης από το σχολείο, επειδή είπατε καθηγητής κλπ. Και έλεγε ότι στέλνουμε δασκάλους, στέλνουμε καθηγητές, στέλνουμε καλλιτέχνες, στέλνουμε επισκέπτες, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά και τις δίνουν και θέλουμε 25 χρόνια. Και λέει, θέλουμε 25 χρόνια γιατί τότε έχουμε μια γενιά στο χέρι μας. Θέλω να πω το πόσο βαθιά είναι αυτή η ιστορία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε παλαιότερα μια δημοσίευση που είχε κάνει και αρκετό, ας πούμε, ντόρο, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, η οποία δημοσιεύτηκε στο Financial Times και αφορούσε την αντιμετώπιση γενικά της Ρωσίας όσον αφορά την κατασκοπία με την έννοια της σύγχρονης εποχής. Ότι έχουν ξεφύγει λίγο από αυτό που θεωρούσαμε εμείς τη γοτιστική μυστικοπάθεια, ακριβώς αυτός ήταν ο όρος, και έχουν προσεγγίσει λίγο το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τον αντίκτυπο της πληροφορίας απέναντι στον κόσμο και τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ναι, ναι, ναι. Ένα πολύ χτυπητό κομμάτι, να το πούμε, ως παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε την παρέμβαση η οποία έχει γίνει σίγουρα παρά τις αντιρρήσεις από τη Ρωσία στις αμερικανικές εκλογές και το πώς προσπαθήσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την κοινή γνώμη εκεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από κάποιο εξωτερικό παράγοντα, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει από μια υπηρεσία του εξωτερικού ή από δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Πρέπει να ξεκινήσει από μέσα. Για να ξεκινήσει από μέσα, λοιπόν, προφανώς, είτε θα ξεκινήσει από κάποιους οργανισμούς, κάποιες επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες θα σχετίζονται με τη ρωσική κυβέρνηση, και από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θα είναι σε πιο, να μου επιτραπεί ο όρος, λαϊκό επίπεδο, να έχει πιο άμεση προσέγγιση με τον κόσμο, ώστε να μπορέσει να διαδώσει την πληροφορία. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν πολλές μαρτυρίες, εν πάση περιπτώσει, και πολλές έρευνες, οι οποίες φτάσανε στο σημείο να ψάχνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προφίλ με πολύ μεγάλη απήχηση που διαδίδανε πλαστές πληροφορίες. Yeah. Ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση σε ευρύτερο κύκλο, ώστε να διαδοθούν και κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν ισχύαν. Αυτό πάντως, εάν κάποιος διακρίνει, τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε στο δημοσιογραφικό χώρο και γενικά με το θέμα της πληροφορίας, μπορεί να το διακρίνει και στη χώρα μας πάρα πολλές φορές. Χωρίς να απαραίτητα να εντοπίζεται η πηγή, το κέντρο, αλλά εκ του αποτελέσματος μπορείς να συμπεράνεις ότι υπάρχει μια χειραγώγηση η οποία είναι κατευθυνόμενη. Το καταλαβαίνεις αυτό από συμβάντα. Εδώ τώρα μπορούν να υποθούν πάρα πολλά πράγματα. Θα μείνω λίγο στο κομμάτι αυτό που είπα, γιατί αν το απλώσουμε στο πώς διαχέεται η πληροφορία στο ελληνικό κοινό, θα πιάσουμε άλλα κομμάτια τα οποία δεν είναι του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που προσέχουμε περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ευρύτερα στη Δύση,
η οποία σχετίζεται άμεσα με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, σχετίζεται άμεσα με τα συμφέροντα της Ρωσίας έναντι του ΝΑΤΟ και έχει εστιάσει σε χώρες όπου θεωρητικά η Ρωσία είχε πολύ μεγάλη επιρροή, πολύ μεγάλη παρουσία. Αυτές οι χώρες ήταν η Γερμανία, ήταν η Ελλάδα μέχρι ένα σημείο, ήταν χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, παραδείγματος χάρη η Βουλγαρία που ανέφερα πριν, και θεωρούν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τους illegals, να το ξαναπούμε αυτόν τον όρο, εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο, αλλά πάση περιπτώσει, ότι βρίσκεται και σε χώρες της Δύσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν, βρίσκονται εκεί είτε ως εργαζόμενοι σε πολύ... σε θέσεις οι οποίες δεν αναγνωρίζονται εύκολα, αλλά έχουν πολύ κέριο ρόλο σε κάποιες λειτουργίες. Έχουμε δει, ας πούμε, κάποια σύλληψη ενός Ρώσου πράκτορα, ο οποίος υποτίθεται δούλευε στην Microsoft και διέφυγε. Είναι σε οργανισμούς και σε κέρια θέσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν κάποια πράγματα, κάποιες εξελίξεις και να μεταδώσουν και κάποια πληροφορία, έτσι προφανώς. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση όπως είναι, η οποία έχει ξεκινήσει με ένασμα τη σύλληψη του 2022 του κατασκόπου, ο οποίος προσπάθησε να μπει μέσα στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Πάντως, μεγάλο μέρος, καταλαβαίνω, δημοσιογραφικά ασχολούμενος αυτής της δραστηριότητας, είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης προκειμένου να δημιουργήσουν πολιτικό κλίμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ειδικώς να μην είναι κάποιος, το βλέπει, ας πούμε, στο διαδίκτυο, στα social media, έτσι, φαίνεται. Ενώ λίγο να προσέξεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Στο Twitter, ας πούμε. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Απλά τώρα εδώ μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου δεν είναι μόνο η ρωσική πλευρά όχι, η οποία επηρεάζει την πληροφορία. Σωστά, το έτσι. Σωστά. Το εγχειρίδιο, το εγχειρίδιο πάνω κάτω κοινό είναι έτσι. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Το πρόβλημα βρίσκεται στους αποδέκτες. Ναι. Δηλαδή, εμείς ως αποδέκτες, κατά πόσο λαμβάνουμε ως δεδομένο το τι μας μεταδίδεται και κατά πόσο το διερευνούμε σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο, ακόμα και αν φαίνεται αληθές, ακόμα και αν προέρχεται από επίσημη πηγή. Να μπούμε στη διαδικασία να αμφισβητήσουμε χωρίς να είμαστε απόλυτα αρνητικοί και να είμαστε σκεπτικοί και σκοπτικοί στο τι μας παρέχεται ως εύκολη πληροφορία. Για να φέρουμε ένα παράδειγμα που αφορά σε εμάς πρόσφατο, την υπόθεση της δίθεν μικρής Μαρίας, έτσι, στον Εύρο. Όπου εκεί ήταν μια στημένη, ήταν εμφανώς, για όποιον καταλάβει, το καταλάβει από την αρχή, ήταν μια στημένη φάση. Έτσι, κοριτσάκι δεν υπήρχε, το πράγμα ήταν στημένο. Τελικά η γυναίκα αποδείχθηκε όταν ήταν και πράκτορας και η οποία ζούσε στη Γερμανία. Θέλω να πω, ήταν τόσο στημένο αυτό το πράγμα φαινόταν. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια διάχυση, μια επανάληψη της συγκεκριμένης εντός εισαγωγικών πληροφορίας, την οποία υιοθέτησαν πάρα πολύ και άρχισαν να παράγουν. Ήταν το τρομερό το πόσοι άνθρωποι τσίμπησαν, συγγνώμη για την έκφραση, και άρχισαν να παράγουν την ανύπαρκτη Μαρία με αποτέλεσμα να εκτεθεί για ένα διάστημα η χώρα και να υπάρξουν και δημοσιεύματα στον ξένο τύπο, τα οποία εκ των υστέρων ζήτησαν συγγνώμη, εν αντιθέσει με κάποιους όντως που δεν ζήτησαν ποτέ. Ναι, νομίζω ότι εξ αρχής αυτή η υπόθεση, τουλάχιστον για μένα, και νομίζω το είχαμε πει και μαζί, μύριζε εξ αρχής μύτ. Ναι. Μύριζε εξ αρχής ότι ήταν κάποια επιχείρηση η οποία είχε στηθεί από την τουρκική πλευρά. Και μάλιστα ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι οι πληροφορίες οι οποίες διαχέονταν δεν βγαίναν απευθείας, πηγαίνανε μέσω Γερμανίας και μας εφόντουσαν μέσα από ένα περιοδικό το οποίο ούκο λίγες φορές έχει σταθεί απέναντι στην Ελλάδα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δείγμα, όπως είπατε, πολύ εύστοχα, το οποίο έχει να κάνει με το πώς γίνεται η διάχυση της πληροφορίας και πώς πλέον, βασιζόμενοι στην υπερτροφοδότηση αυτής της πληροφορίας, όπου μας έρχεται σε ρυθμό πολυβόλου, δεν προσπαθούμε να μπούμε σε ανάλυση κρίσης, απλά το δεχόμαστε πώς είναι και το λαμβάνουμε ως δεδομένο. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον γυρνάμε πάλι στο ίδιο θέμα που ξεκινήσαμε, εφόσον μιλάμε για τη Ρωσία, η Ρωσία έχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο που κινείται όσον αφορά την πληροφορία, την κατασκοπία, όπως θέλετε πείτε το, και έχει να κάνει με το πώς θα διαχειριστεί την κοινή γνώμη και πώς θα την επηρεάσει ώστε να δημιουργήσει αντίκτυπο για να αποσταθεροποιήσει την ισχύ, την επιρροή, όπως θέλετε πείτε το, ότι κάθε κυβέρνηση σε κάθε κράτος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα βγουν. Συνεχίζουμε και το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα και τη βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.